Κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Φιδία Παναγιώτου, τον Κύπριο TikToker και YouTuber που έγινε viral παγκοσμίως. Καλημέρα και η πόζα εξαιρετική. Καλή σας μέρα. Εγώ είμαι ο viral παγκοσμίως. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Λος Άντζελες τον ψάχναμε, στο Μένικο τον βρήκαμε, εδώ στο Μένικο της Λευκωσίας. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρισκόμαστε στην Λευκωσία. Έχω και εγώ τα τυχερά μου. Ναι. Έχω μαζί μου έτσι τον Φιδία Παναγιώτου. Είναι ο διάσημος αυτός TikToker, YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο, αφού τον είδαμε πριν από λίγες μέρες να αγκαλιάζει το είδωλό του. Θέλω να πεις έτσι τα συναισθήματα σου και πώς προέκυψε όλο αυτό, τι έγινε. Καταρχήν ο Elon Musk είναι πιο σεξι που κοντά, φαίνεται άσχημος που το δω. So, παιδιά, εσύ αξίζει 200 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια ο Elon Musk και να μου δώσει 10 λεπτά από το χρόνο του και να μιλήσαμε, ερώτησαν με ερωτήσεις. Και τον είπες και κατά μου τραπερίεργο. Και τον είπα και κατά μου τραπεριέργο. Όμως τούτον δείχνει ότι ό,τι και να ελάλουν, επειδή έβλεπα το στα μάτια του, ένιωθα, ήταν τόσο λαμπερά τα μάτια μου, ένιωθα ήταν το πικ της ζωής μου, ό,τι και να ελάλουν, ενθουσιάζεται του λόγω του ότι ήταν πολλά καλό το μάτια. Ναι, αλλά πες μας πώς ξεκίνησε, Φιλία. Ήταν όλοι στο Twitter και με γυρώθηκε ακόμη οι employer θεωρούσαν μας και στέκουμε εγώ και λάβουν του Elon Musk, στάθω τα μέκα με έτσι, με έτσι και επαλαβώσαν όλοι, θεωρούσαν με και κανένας δεν του μιλά έτσι, τέλος πάντων. Πώς προέκυψε έτσι η ιδέα σου, η αναλαμβή πώς την ήρθε? Στο YouTube, άμα πάει κάτι καλά, πρέπει να το ξανακάμεις κάτι πιο extreme. Σου έκαμε 100 χειραψίες με τους πιο μεγάλους YouTubers και λέω εγώ, ok, τώρα πρέπει να κάνω κάτι παρόμοιο. Αλλά με celebrities, έτσι το προηγούμενο έπιανε 7 εκατομμύρια views, έτσι λογικά τούτο είναι να πιάει παραπάνω. Άρα καταφέραμε τα. Λοιπόν, Φιδία μου, να ξεκινήσουμε, Όλγα μου. Επειδή το Φιδία εγώ το γνώρισα την εποχή της πανδημίας, το TikTok και όλα τα μέλη της οικογένειας του και οι κόρες μου, να σε καλά μας διασκέδασες. TikToker, μετά YouTuber και πρέπει να πούμε ότι είναι πέραν από την τρέλα που κουβαλάς και τους στόχους που θέτεις και γίνονται πραγματικότητα. Είναι και μια business αυτό που κάνεις, έτσι. Σε λίγο μπορεί να σε δούμε και στο Forbes με όλες τις διαφημίσεις. Με τόσα views στο YouTube και όλα αυτά που κάνεις, το κάνεις με το αζημίωτο, σωστά? Σωστά. Φαντάζομαι η ερώτηση που κάνεις είναι πόσα βγάλω το μήνα. Αν θέλεις να μας πεις, πες μας. Βγάζω περίπου στις 50.000 το μήνα. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συντάμε. Να ξεκινήσουμε και εμείς έτσι να αλλάσουμε την επαγγελματικότητα. Ο επόμενος σου στόχος ποιος είναι, τι θέλεις να κατακτήσεις, τι θέλεις να δείξεις στον κόσμο? Ο στόχος μου είναι ένας, να μαθαίνω. Αρέσκει μου να διαβάζω βιβλία, να μαθαίνω. Δεν έχω στόχους, μόνο να μαθαίνω στη ζωή μου. Μάλιστα. Σε είδαμε πριν λίγο καιρό ότι είχες κερδίσει και μία Lamborghini. Τι έγινε, την κρατάς στο Λος Άντζελες και πας βόλτα? Όχι, πούλησα τη 240.000. Μάλιστα. Φιλιά μου, μας ακούει και ο φόρος. Αν έχεις Lamborghini, πες. Ξέρεις ότι μας ακούει και ο φόρος τώρα. Ναι. Ουπς. Έλα πίσω, να σου πω. Περίμενε. Και τελειώνοντας αυτή την αποστολή, έχεις αγκαλιάσει δεν είναι μόνο τον Elon Musk και πολλούς άλλους διάσημους. Το έχεις πράξει όλα αυτά. Οι άλλοι δεν είναι important, όμως. Ναι, για σένα, ναι. Και μετά μας ενημερώνεις μέσω Twitter ότι επιστρέφεις στην Κύπρο γιατί έχουμε στη χώρα μου, λες, προεδρικές εκλογές και θα κάνεις και podcast με τους υποψήφιους. Στο μεταξύ, ασήμαντο φαντάζομαι για σένα. Επειδή πιστεύω ότι ρωτούν τους μαλακίες του... Τι λες, είναι πρωί. Ότι δεν τους ρωτούν καλές ερωτήσεις στα κανάλια και είναι απλά... Και εδώ θα μέτουν το podcast setup και κάλεσα ήδη, έκαμα σε 4 υποψηφίου και μέσα και ο κύριος Αβέρος και να κάνουμε και στους υπόλοιπους τις επόμενες 2-3 μέρες και θέλω να τους ρωτήσω ερωτήσεις που θέλουν να ρωτήσω. Εγώ είμαι 22 χρονών και έχω ερωτήσεις που θέλω να τους ρωτήσω, όπως για το, τι είναι τα σκέψεις τους για τον bitcoin, τι είναι οι απόψεις τους για το artificial intelligence και τα λοιπά και θέλω να τους ρωτήσω δύσκολες ερωτήσεις για να μας απαντήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σου το ευχόμαστε και να σου πω κάτι. Μόνο για τον λόγο. Φιδία μου, το πρόστιμο που θα έρθει από την αχύρα τηλεόραση για αυτό που είπες, έχεις θα μας το πληρώσεις εσύ. Εντάξει. Στείλτε το στο mail.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, μπράβος. Αυτός είναι ο Φιδίας Παναγιώτου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας χαιρετώ. Λοιπόν.